Η έκθεση των ιστορικών κοιμηλίων σηματοδοτεί ταυτόχρονα και το άνοιγμα της ανακαινισμένης πλέον πινακοθήκης. Βρισκόμαστε καταρχήν εδώ, στην καρδιά του Μιαούλη, στη Λίκηθο, η οποία φιλοτεχνήθηκε από τους Βαβαρούς και προσφέρθηκε στην Ίδρα, την πατρίδα του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη από τον Όθωνα, λόγω της στενής φιλικής τους σχέσης, την οποία είχανε. Αυτή η ασημένια Λίκηθος έχει φιλοτεχνεί, όπως είπα, από τους Βαβαρούς και μέσα βρίσκεται ταριχευμένη η καρδιά του Ανδρέα Μιαούλη και δόθηκε από τον Όθωνα ως δώρο στο νησί της Ίδρας. Όπως βλέπετε, τόσο η βάση ακριβώς είναι μαζί με το Σταυρό, είναι όπως εκτίθεται στο Ιστορικό Αρχείο και το Μουσείο της Ίδρας, το οποίο έρθενε από εδώ πέρα με μεγάλη προσπάθεια, τόσο από πλευράς του Μουσείου όσο και πλευράς δικής μας. Εδώ είναι ο Σταυρός, ο οποίος τοποθετούνταν στην Πρίμνη, στο προστινό μέρος του Καραλίου δηλαδή, τον Μιαούλη. Πριν από κάθε σύραξη, θα δείτε μπροστά εδώ, στη μία ακροστοιχίδα του γράφει «Σταυρός πιστών το στήριγμα» και στο άλλο γράφει «Σταυρού τύπης εχθρής τρόμος». Γιατί ταριχεύτηκε η καρδιά του Μιαούλη? Οι Βαβαροί το συνήθιζαν. Έχουν ταριχευτεί, μου φαίνεται, και η καρδιά του Υψηλάντη. Ήταν συνήθεια των Βαβαρών. Και επειδή ο Όθωνας είχε μια ιδιαίτερη, είχε μια φιλική, καλή φιλική σχέση με τον Μιαούλη, ήταν στις τελευταίες στιγμές κοντά του. Ήταν από τους πρώτους των οποίων εδόθηκε εντολή και ταριχεύθηκε από τους Βαβαρούς και η Λίκηθος είναι έργο των Βαβαρών. Όπως είναι, ακριβώς είναι όπως το προσέφερε ο Όθωνας στο νησί της Ίδρας. Ταυτόχρονα φιλοξενείται και η χάρτα του Ρίγα, η οποία για πρώτη φορά βγήκε από το Μουσείο της Ίδρας, δεν έχει ξαναβγεί, ενώ η καρδιά του Μιαούλη έχει γίνει αποδεκτή και με τιμές και σε άλλες πόλεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τη χάνει μεγάλων τιμών. Η χάρτα του Ρίγα για πρώτη φορά βγήκε το Μουσείο της Ίδρας. Χρειάστηκε πολύ σκόπος, διότι ήταν αποσυναρμολογημένη η κατασκευή και χρειάστηκε πάλι να τη συναρμολογήσουμε και να την τοποθετήσουμε. Είναι η πρωτότυπη έκδοση. Όπως ξέρετε, ένα χρόνο πριν το θάνατό του τυπώθηκε η χάρτα του Ρίγα σε 1200 περίπου αντίτυπα. Τα 400 κατασχέθηκαν από τους Αυστριακούς και ένα κατ' της οποίας θανατώθηκε ο Ρίγας Φεραίος. Είναι το κράτος, η ελληνική δημοκρατία όπως την φανταζόταν ο Ρίγας Φεραίος και αποτελείται συνολικά από 12 τεμάχια τα οποία όταν ενωθούν αποτελούν 12 επιμέρους χάρτες, οι οποίοι όταν ενωθούν κάνουν τη μεγάλη χάρτα όπως το κράτος όπως τον ιερευόταν ο Ρίγας Φεραίος. Είναι 2x2 και αναφέρει σε κάθε τόπο πλήθος πολιτιστικών στοιχείων και αναφορών. Ήταν ένας τρόπος ώστε να καταδείξει μαζί με τη χάρτα που βρίσκεται ο ελληνισμός, εν πάση περιπτώσει. Και περιλαμβάνει από το Δούναβι, οραματιζόταν το κράτος από το Δούναβι μέχρι το Λιβικό Πέλαγος και από τη Βυθινία μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτή λοιπόν η πρωτότυπη έκδοση βρίσκεται εδώ πέρα και έχει ανοίξει από τις 3 Νοεμβρίου για το κοινό. Παράλληλα θα ξέρετε ότι θα φιλοξενηθούν και κοιμήλια των αγωνιστών από το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος το Μουσείο Πάει Σχολείο. Αύριο 2 Νοεμβρίου θα στηθούν, ώστε 3 Νοεμβρίου η έκθεση να είναι ανοιχτή για το κοινό. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι στην απέναντι πλευρά της αιθούσης βρίσκονται κοιμήλια δικά μας, τα οποία βρισκόταν στο υπόγειο της Πινακοθήκης. Τα πήραμε, μπήκαν σε προθήκη, κατάλληλη διαμορφωμένη και χρωματικά όσον αφορά το χώρο, στην οποία βρίσκεται και το σπαθί του Βενιαμίν του Λεσβίου και μπορείτε να το θαυμάσετε μαζί ταυτόχρονα με τις επιστολές του, τις οποίες τις ανασύραμε και τις έχουμε βάλει στον τοίχο προκειμένου να τις δει ο κόσμος, οι πολίτες και οι μαθητές. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου. Θέλω να επισημάνω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή η έκθεση κανονικά τις πρωινές ώρες από τις 9 μέχρι τις 1.30 καθώς και 8 Νοεμβρίου θα είναι, λόγω και της ημέρας, η πινακοθήκη θα είναι ανοιχτή για το κοινό τις ίδιες ώρες, ώστε να μπορέσει ο κόσμος, εξ αφορμής και της αργίας που υπάρχει, με περισσότερη άνεση να επισκεφτεί τα εκθέματα. 9 Νοεμβρίου κλείνει η έκθεση. Ευελπιστούμε να κρατήσουμε μέχρι το μεσημέρι, διότι είμαστε σε συνεννόηση με πολεμικό πλοίο, το οποίο θα πρέπει να μεταφέρει πάλι τα έργα πίσω στην Ίδρα. Η Πινακοθήκη, να ξέρετε ότι αυτή η συλλογή φιλοξενεί καλλιτέχνες πανελλήνιας εμβέλειας.
και θεωρώ ότι ο τρόπος ο οποίος διαμορφώθηκε η Πινακοθήκη, αναβαθμίστηκε, αναβαθμίζει και δίνει και την αξία που πρέπει και αρμόζει σε αυτούς τους καλλιτέχνες και είναι ένα δώρο προς τους πολίτες της Μυτιλήνης διαχρονικό και αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Βρισκόμαστε σε μία εκ των αιθουσών η οποία φιλοξενεί τα έργα της Πινακοθήκης. Επιγραμματικά σας λέω ότι φτιάχτηκαν όλες οι υγρασίες από τις εργασίες που έγιναν, βάφτηκε όλος ο εσωτερικός χώρος με το χρώμα της ελιάς, βάφτηκαν ο εξωτερικός χώρος τα φθαρμένα παντζούρια, υγρασίες που υπήρχαν κτλ. Χωρίς να λιωθεί φυσικά το χρώμα. Συντηρήθηκαν 21 κασέλες οι οποίες ανάγονται στο 17ο, στο 18ο και στον 19ο αιώνα, στις οποίες είχε σχωρήσει πάρα πολύ το σαράκι και υπήρχε και κίνδυνος να πάει και στα πατώματα. Μέσα σε 20 μέρες συντηρήθηκαν και αυτά. Φτιάχτηκε ο φωτισμός της Πινακοθήκης με ελάχιστο κόστος και κυρίως όμως αναδείχθηκαν πάρα πολλά έργα τα οποία βρισκόταν στην αφάνεια και τα οποία τοποθετήθηκαν. Η επιμέλεια τόσο της τοποθέτησης, ταξινόμησης των έργων και η αρχιτεκτονική επιμέλεια έγινε από τον αρχιτέκτονα με εντολή του Δημάρχου, τον κύριο Άρη Πέτρου και τον καλλιτεχνικό επιμελητή, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα, βάσει των κανόνων, των σύγχρονων κανόνων τοποθέτησης πινάκων, ταξινόμησης και των πινακοθηκών εν γέννη. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, κάποιες πινελιές που πρέπει να γίνουν. Παράδειγμα, τοποθετήθηκαν Ρώμαν σε κάποιες πόρτες, σε κάποιες εσοχές. Έγινε μια καλλιτεχνική επιμέλεια στα κουφώματα και στις κάσες, ώστε να προσδώσει μια ιδιαίτερη αισθητική στο χώρο με χρυσό. Και θεωρώ ότι η Πινακοθήκη έχει γίνει, ο χώρος της Πινακοθήκης έχει φτιαχτεί τόσο ώστε χαίρεσαι να κάθεσαι και να μην θες να φύγεις. Αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να ξέρετε ότι φιλοξενούνται καλλιτέχνες με μεγάλης εμβέλειας, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, από Πικάσο μέχρι Τσαρούχη και οι ντόπιοι δικοί μας Πρωτοπάτσης, Γουναρόπουλος, Κανέλης, Μπότσης, πολλοί και άλλα έργα να μπουν να ταξινομηθούν. Η φιλοδοξία μας είναι να κατασκευάσουμε και το υπόγειο κάτω, φιλοξενηθούν και έργα λαϊκής τέχνης και να φτιαχτεί ένα εικαστικό εργαστήρι. Θεωρώ ότι πολλά έργα είχαν αδικηθεί και όσοι είχαν έρθει πριν στην Πινακοθήκη, ας κάνουν τη σύγκριση, δεν λέω κάτι παραπάνω. Η Πινακοθήκη δεν ήταν ανοιχτή για 2 περίπου χρόνια λόγω έλλειψης προσωπικού, διότι το σπάσιμο των Δήμων πήρε τον υπάλληλο που ο οποίος υπήρχε, είχε χρεωθεί την Πινακοθήκη, έχει πήγει στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και ξέρετε υπήρχε πρόβλημα προσωπικού. Πριν λίγο πριν το καλοκαίρι ήρθε νέος υπάλληλος με απόσπαση, η οποία η διαδικασία είχε ξεκινήσει πολύ πριν, αλλά εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Πινακοθήκη ήταν κλειστή, προσπαθήσαμε ώστε όταν ανοίξει, να ανοίξει έναν καινούριο αέρα.